Στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στην πρώτη εθνική, ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης κράτησε την νίκη στο παιχνίδι με τον Όφη στις 25 Σεπτεμβρίου 1998. Στο σούτ του Νόμπια έδιωξε σε κόρνερ και ανάγκασε τους συμπαίκτες του να τρέξουν να τον συγχαρούν. Στις 7 Μαρτίου 1993 η ΑΕΚ στο Αλκαζάρ αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καραγιάννη και Αντώνης Μίνου με πολλές σωτήριες επεμβάσεις, κυρίως σε προσπάθειες του Μήλος, κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Η Ένωση απέδρασε με 1-0 χάρη στον γκολ του Μητρόπουλου. Αν κάποια Κυριακή έχει παραπάνω δουλειά ή λιγότερη, εγώ είμαι υποχρεωμένος να κρατάω το 0. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1997, ο Ηλίας Ατματσίδης σε σούτ του Τζόρτζεβιτς έδιωξε σε κόρνερ, αναγκάζοντας συμπαίκτες και αντιπάλους να παραδεχτούν πως ήταν εκείνος που οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη επί του Ολυμπιακού. Πώς νιώθει ο ήρωας μιας αναμέτρησης? Έχω πει και σε προηγούμενη δήλωση, ποδοσφαιριστές δεν είναι ήρωες. Ήρωες είναι ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτώνης, αυτοί που πολεμούσαν για την Ελλάδα. Εμείς δεν πολεμάμε για την Ελλάδα, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Ο Στέφανος Σορεντίνος στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό νίκησε στην προσωπική μονομαχία τον Φάνη Γκέκα, διακόπτοντας με αυτόν τον τρόπο το σερί τερμάτων που είχε δημιουργήσει ο επιθετικός των αντιπάλων. Ο Φάνης Νάς απέκρουσε πέναλτι και οι Σαβίδης με 2 γκολ και Σαβεύσκη ήταν οι σκόρερ στη νίκη με 3-2 επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Link Cup το 1990. Την τελευταία ημέρα του 1988 η ΑΕΚ αγωνίστηκε στο Καφτανζόγλιο και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας χάρη στο Σπύρο Οικονομόπουλο. Ο Σάκης Αναστασιάδης κέρδισε το πέναλτι στο 85, ανέλαβε την εκτέλεσή του, αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης είπε όχι, κρατώντας το 0 για την αιστεία του. Τον περίμενα, είδα την κλίση του σώματός του. Εκεί προδίδει περίπου ο παίχτης που θα πάει η μπάλα. Βέβαια μπορεί να σε ξεγελάσει κιόλας, αλλά 90% περίμενα θα πάει εκεί η μπάλα και γι' αυτό έφυγα εκεί. Από αριστερά μου δηλαδή. Στην κεφαλιά του Γιοβάνη, στα μέσα της επανάληψης, ο Σάκης Χιώτης πραγματοποίησε την επέμβαση του τελικού κυπέλου στις 27 Απριλίου 2002 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 26 Μαρτίου 1989, ο Όφη αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ΑΕΚ και ο Σπύρος Οικονομόπουλος πραγματοποίησε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση. Στο 27 αποσόβησε διπλό κίνδυνο, διώχνοντας εντυπωσιακά τόσο στην προσπάθεια του Βέρα όσο και του Καραβίδα στην εξέλιξη της φάσης. 9 λεπτά μετά, ο Σαβίδης έδωσε την νίκη στην ομάδα. Ο τίτλος του 1993 πέρασε από την Έδεσα. Πριν τον γκολ του Βασίλη Δημητριάδη στην επανάληψη, η ΑΕΚ κινδύνευσε να δεχτεί γκολ στο 11. Ο Κότσιφας βρέθηκε πεσμένος στην περιοχή, από μαρκάρισμα του Ζόραν Σλίσκοβιτς, ο Βούλγαρος Κόλεφ ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, αλλά ο Αντώνης Μίνου, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία, απομάκρυνε την μπάλα. Στις 4 Ιανουαρίου 1998 ο Όφη κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Αναστασίου. Ο Ατματσίδης απέκρουσε αλλά η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή της ΑΕΚ. Δέκτης της έγινε στο ύψος της περιοχής ο Τσιαντάκης, αλλά στο σούτ που πραγματοποίησε ο Ατματσίδης πρόλαβε να επιστρέψει στα καρέ του και να εκτιναχθεί στη δεξιά του γωνία.
Σκορ δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, αλλά στο τέλος η Ένωση επικράτησε 3-0.